Κατάλληλο μόνο για ενήλικους. Έλα, κυρία Τούλα, πες το disclaimer. Disclaimer, παιδί μου, το κλάμερ για τα μαλλιά. Όχι, κυρία Τούλα, αυτό που είπαμε, ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν τη δίαιτα, πρέπει να είναι άνω το 18 και αυτά που σου είπα πριν. Γιατί μαριτσόντα θα δείξεις το κανάλι, τι θα κάνεις. Κυρία Τούλα, δεν τρέπεσαι λίγο μεγάλη γυναίκα, τι είναι αυτό που λες. Εντάξει, το κατάλαβα τι εννοώ στο κορίτσι μου. Λοιπόν, αυτή τη δίαιτα τη την έχει δώσει ο γιατρός. Αλλά δεν πρέπει να την κάνει κανένας άλλος. Μόνο η Νάνση μπορεί να την κάνει. Γιατί, επειδή την έχει πληρώσει. Καλέ, δεν είπαμε. Για να μην γράφουν από κάτω τι είναι αυτά που τους λέω και ότι απαγορεύεται και τώρα και τώρα και. Αυτά πες, που σου είπα. Τέλος πάντων, άμα την κάνει είναι με δική σου ευθύνη, Άμα γίνει σαν τη φακλάρα του κεραμπά, να μην έρθει να τη δει τα ρέσα από το κορίτσι μου. Άντε, αυτά. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας, πάω το μικρή σχολείο και έρχομαι να δουλέψω. Σήμερα έχουμε διπλό βίντεο, θα δείτε πρώτα αυτό και θα δείτε τα αγγλικά snack. Να δείτε λιγάκι πώς μας φαίνονται μας της Αγγλίας τα snack. Αυτά, θα τα πούμε μες στη διάρκεια της ημέρας, φιλιά πολλά. Καλώς τα κορίτσια τα ζουμπουρλόδικα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα έχει το πιο σιχαμένο της φαΐ, το πιο σιχαμένο φασολάκια. Δεν της αρέσουν αυτά καθόλου. Ξέρει να κάνει με το. Αλλά θα της τα κάνω εγώ πολύ ωραία, να τα ευχαριστηθεί κι αυτή και όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το δεκατιανό μου, θα ήθελα λιγάκι να σας πω και δύο κουβέντες, γιατί χθες έγινε ένα σχόλιο στο χθεσινό diet vlog για το ότι μία διατροφολόγος σε μία λυκοπέλα της είχε πει ότι δεν πρέπει να τρώει βραστά λαχανικά και βλακίες για εμένα. Τα βραστά λαχανικά είναι βραστά λαχανικά, πραγματικά δηλαδή. Δεν τρως κανένα γουρουνόπουλο βραστό. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να καταλήξω εκεί. Ήθελα να καταλήξω στο ότι κανένας σας μάλλον δεν διαβάζει το κουτί περιγραφής. Αυτά τα σχόλια θα διαγράφονται, γιατί πραγματικά δεν έχουν κανένα νόημα όχι να λες τι σου έχει βάλει ένα δικό σου διατροφολόγος. Το συγκεκριμένο σχόλιο έλεγε να το κάνω κι εγώ. Νομίζω σας έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά στο πρώτο βίντεο των κιλών ότι δεν θέλω καμία υπόδειξη για το τι να κάνω. Είμαι κοντά 36 χρονών, δεν είμαι 15. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω με τη διατροφή μου, με το σώμα μου και όλα αυτά. Το να συζητάμε για το τι τρώτε εσείς στη δική σας διατροφή, πολύ ευχαρίστως, αλλά όχι να με προτρέπετε να κάνω αυτό που κάνετε εσείς. Το κάθε σώμα, ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, αντιδρά διαφορετικά, οπότε ακολούθω αυτό που σου λέει ο διατροφολόγος σου και εγώ θα κάνω αυτό που μου έχει πει ο δικός μου. Αυτά, φυλάκια, πάνω από την μπανάνα μου. Ρε παιδιά, έχουν αρχίσει και μου αρέσουν τα φασολάκια, δηλαδή ζω σε παράλληλο σύμπαν. Τι συμβαίνει? Γιατί εμένα δεν μου αρέσουν τα φασολάκια, γιατί μου αρέσουν ξαφνικά τα φασολάκια? Σ' αρέσουνε, σ' αρέσουνε, γιατί εγώ δεν μαγειρεύω. Εγώ ζωγραφίζω τα φασολάκια, εγώ τα κάνω τέλεια, γι' αυτό σ' αρέσουνε. Το κορίτσι μου και ψωμολισάει κιόλας. Α, μου είπε να λέω στο τέλος και γιόλο. Τι είναι αυτό το γιόλο, δεν ξέρω. Χωριό είναι το γιόλο, δεν ξέρω τι είναι το γιόλο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι είναι το γιόλο, να το μάθω.